Είναι η στιγμή που ο 50χρονος κατηγορούμενος ως υπαίτιος για το θάνατο της μητέρας του δέχεται επίθεση από την αδερφή του. Στη θέα του, καθώς εξέρχεται του δικαστικού Μεγάρου, η γυναίκα που λίγες ώρες πριν είχε αποχαιρετήσει τη μητέρα της ξεσπά. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 50χρονος άνδρας, γιος της άτυχης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού της, στα πρετόρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι παρά το ότι υπήρχαν πράγματι εντάσεις στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος που δημιουργούσε κάποια θέματα κτλ., ο ίδιος μου είπε ότι Γιώργο δεν θα φτάνα ποτέ σε αυτό το σημείο, αν το είχα κάνει, να είσαι σίγουρος ότι θα το έλεγα ξεκάθαρα, θα έλεγα ποια ήταν ακριβώς τα περιστατικά και πώς είχε γίνει ακριβώς. Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη, αλλά και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή κατ' εξακολούθηση, κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Στηρίχθηκε σε καταθέσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει την εκδοχή διαφορετικά. Επομένως, η προφυλάκηση στηρίχθηκε σε αυτό το πράγμα. Αναμένουμε φυσικά και την ιατροδικαστική έκθεση, το οποίο είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο. Ο ίδιος δηλαδή στην ανακριτή ακριβώς πώς περιέγραψε τη σκηνή, πώς βρήκε τη μητέρα του και τι ακολούθησε ή τι είχε προηγηθεί. Ο ίδιος κατέθεσε ότι είχε πάει η μητέρα του προκειμένου να του πάρει κάποια πράγματα για να μαγειρέψει να φάνε, ότι περνούσε η ώρα και ήθελε να πάει να δει τι κάνει, για ποιο λόγο. Δεν ήταν έτοιμο το φαγητό για να κάτσουν να φάνε και εκείνη τη στιγμή ήταν που μπήκε μέσα στο σπίτι, κατευθύνθηκε προς την κρεβατοκάμαρά της, όπου την είδε να είναι πεσμένη, μπρούμητα και να έχει αίμα στο πρόσωπό της. Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε κατηγορία. Δεν την έσπρωξα εγώ. Τη βρήκα πεσμένη μπρούμητα. Τη γύρισα ίδιος ανάσκελα και προσπάθησα να την επαναφέρω κάνοντάς τις μαλάξεις. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα έκανα κακό στη μητέρα μου. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται με δάκρυα στα μάτια να υποστήριξε ενώπιον των ανακριτικών αρχών πως αγαπούσε υπερβολικά τη μητέρα του. Η μητέρα μου ήταν ο μόνος άνθρωπος στη γη που είχα κοντά μου. Ήταν η μόνη που είχα δίπλα μου. Υπήρχε κάποια προηγούμενη καταδίκη, ενδεχόμενα έχει ξανά προβλήματα με την δικαιοσύνη σε σχέση με βία, ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση κτλ. Καταδίκη ο ίδιος προσωπικά δεν έχω δει. Ότι υπήρχαν σίγουρα κάποιες καταγγελίες σχετικά, σίγουρα υπήρχαν και περιστατικά με οικογενειακά, είτε με απειλές, είτε με κάποιες σωματικές βλάβες κτλ. Σίγουρα υπήρχαν. Αλλά έχει διαφορά το να υπήρχαν αυτά που πράγματι είναι καταδικαστέα και κανείς δεν τα θέλει να τα έχει μέσα στο σπίτι του και σίγουρα όλοι απερίφαστα τα καταδικάζουμε αυτά. Είναι διαφορετικό αυτό από το να πούμε ότι τη συγκεκριμένη μέρα και τη συγκεκριμένη ώρα αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έσπρωξε τη μητέρα του με πρόθεση να της προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη και από αυτό το πράγμα η ίδια πέθανε.